κοινοβουλία, του νησιού Δισκό, του Δήμου και του Πνευματικού Ομίλου, είναι ανάγκη την εποχή αυτή τέτοιοι χώροι ιστορικοί, οι οποίοι έχουν μία δικιά τους παράδοση, μέσα από τις δικές μας πρωτοβουλίες, γιατί εμείς σαν αρχιτέκτονες έχουμε ένα χρέος απέναντι στην κοινωνία, να τους εκμεταλλευόμαστε προς όφελος όλων των συμπολιτών μας. Η ερώτησή σας είναι αλήθεια ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Ζούμε ίσως σε μία από τις χειρότερες εποχές των τελευταίων χρόνων, γεγονός που δίνει μία μεγάλη ευθύνη σε εμάς, στους νέους, στις νέες γενιές, να συμβάλλουμε, ούτως ώστε να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι σε αυτήν την έξοδο, σε αυτήν την έξοδο από την κρίση, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά είναι κυρίως μία κρίση ηθών, μία κρίση κοινωνική. Και αισθητική, ναι, κρίση, αισθητική. Ιδιαίτερα αισθητική, πολύ σωστή η παρέμβασή σας, διότι η αισθητική αποτελεί πολιτισμό, αποτελεί μια ποιότητα και ένα επίπεδο πολιτισμού. Όμως έχουμε, όπως σας είπα, και προηγουμένως ένα χρέος να διοχετεύσουμε και να κάνουμε πιο εξωστρεφή όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία έχει ο τόπος μας, αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία που τον κάνουν τόσο ξεχωριστό και σειραίουν τόσοι επισκέπτες κάθε χρόνο να τον θαυμάσουν, αλλά δυστυχώς εμείς δεν τον εκτιμάμε τόσο όσο θα έπρεπε. Συνεπώς αυτή η συστράτευση είναι σημαντική περισσότερο από ποτέ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ολοκληρώσει τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για πρώτη φορά στο Νότιο Αιγαίο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι το παγκάκι στο οποίο καθόμαστε, ο κάλαθος απορριμμάτων, η στάση μέσω μαζικής μεταφοράς, στάση λεωφορείου δηλαδή, ο εξοπλισμός παραλιών, το σχέρατο, ο γιος και τον οδηγό σώστη, τα αλαχτήρια θα αλλάξουν και θα αλλάξουν σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Σειρά έχουν Κυκλάδες. Είχαμε σήμερα συνεργασία με τον Δήμαρχο και θα του δώσουμε τα αποτελέσματα των διαγωνισμών περίπου μέσα στο το πολύ στον επόμενο μήνα που θα τα έχουμε. Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός για ανάπλαση πλατεία στη Ρόδο, η πλατεία των 100 χορμαδιών. Και το υλικό αυτό θα είναι στη διάθεση του Δήμου ΚΟ για οποιαδήποτε ανάπλαση πλατείας επιθυμεί. Διαγωνισμός τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι αρχιτέκτονες του νησιού, οι αρχιτέκτονες της Δωδεκανήσου, οι αρχιτέκτονες του Νοτίου Αιγαίου αλλά και όλης της Ελλάδας θα μπορέσουν να λάβουν μέρος. Δηλαδή να καταθέσουν τις προτάσεις τους, να καταθέσουν το όραμά τους για τον τόπο στον οποίο γεννήθηκαν, για τον τόπο στον οποίο κατοικούν. Και αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο όφελος για τον τόπο μας. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω επίσης είναι το εξής. Τα παλαιότερα χρόνια, τουλάχιστον από ό,τι ακούγαμε από τους πατεράδες μας κτλ., όταν προσπαθούν να οικοδομήσουν, τους ενδιέφερε, από την άποψη της αισθητικής, η αρχιτεκτονική. Σήμερα ένας άνθρωπος θέλει να χτίσει ένα σπίτι, έτσι, ή ένα άλλο κτίσμα. Απευθύνεται σε αρχιτέκτονες ή σε μηχανικούς καταρχήν και περιορίζεται μόνο εκεί, επιβάλλοντας μια αισθητική που δεν συνάδει και δεν είναι σε αρμονία με το περιβάλλον στο οποίο οικοδομεί. Πάρα πολύ επίκαιρη και σημαντική η ερώτηση, παύλα τοποθέτησή σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η απουσία του αρχιτέκτονα, αλλά ίσως και η υποβάθμιση του ρόλου του, είναι ένας από τους κύριους λόγους που βιώνουμε, όχι απλά παρατηρούμε, αλλά βιώνουμε όλα αυτά τα αρνητικά στον τόπο μας. Διότι ίσως για μια οικονομία χρόνου ή χρημάτων παρελήφθη η παρουσία του από κάποιον ιδιοκτήτη, από κάποιον επενδυτή, με αποτέλεσμα να αποουσιάζει αισθητική, αλλά να αποουσιάζει αισθητική που σε έναν ευλογημένο τόπο, στα Δωδεκάνησα, στην ΚΟ, στην Ρόδο, με όλη αυτή την πλούσια ιστορία μας, και δυστυχώς βλέπουμε σε τόσο ξεχωριστά κτίρια και έργα των Ιταλών αλλά και των προγόνων μας κατασκευές οι οποίες δεν συνάδουν με όλη αυτή την ιστορία. Θα
θα έπρεπε όχι απλά να την είχαμε συνεχίσει αυτή την αρχιτεκτονική, αλλά να την είχαμε εξελίξει. Και επειδή δεν μπορούμε να προσπεράσουμε ή να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο τουρισμός είναι η ισχυρότερη βιομηχανία στα νησιά μας, εμείς για αυτόν τον λόγο από το 2015 έχουμε θεσπίσει τα συνέδρια αρχιτεκτονικής του τουρισμού. Διότι πρέπει επιτέλους αυτές οι δύο έννοιες να συνδιαλέγονται και να εξελίσσονται από κοινού με έναν ειλικρινή διάλογο μεταξύ τους. Δηλαδή δεν μπορούμε να βλέπουμε καινούργια ξενοδοχεία με επιρροές από την Ασία, από την Αφρική, από την αρχαία Ελλάδα και όλα αυτά να δημιουργούν ένα συνοθήλευμα το οποίο δεν είναι αντάξιο ούτε της ιστορίας μας ούτε της παρούσας αρχιτεκτονικής. Συνεπώς θα πρέπει να παραμερίσουμε διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μας και να βρούμε αυτά τα οποία μας ενώνουν. Και αυτά τα οποία μας ενώνουν είναι σίγουρα η αγάπη για τον τόπο μας. Γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα, πιστεύω ότι θα είναι αργά. Έχετε δίκιο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και φυσικά να υπάρξει αποδοτική συνεργασία με τους, τόσο με τους δημόσιους αλλά και τους ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι βέβαια οικοδομούν το περιβάλλον στα νησιά μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα ήταν η πρώτη φορά που συνεδριάσαμε στην ΚΟ. Οι ΚΟΙ συνάδελφοι έδειξαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αγαπάνε τον τόπο τους, αγαπάνε την αρχιτεκτονική και αύριο θα είμαστε στην Τάλινο με μια συνεχή πορεία σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, ώστε να θέσουμε τις βάσεις για μια ουσιαστική εξέλιξη.